Πάμε στον κύριο Χιλετζάκη, αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, να τον καλησπερίσω, να τον ευχαριστήσω. Πολύπειρος έχει αντιμετωπίσει εκατοντάδες φορές αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ωστόσο, 2022 Μάρτης έχει τραβήξει κάπως, κύριε Χιλετζάκη, την κακοκαιρία. Έχουμε να δούμε αυτό το φαινόμενο πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα, κύριε Αναγιτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Μάρτης μήνας, ανημένα τα μπέλια και απάνω στις κλιματίδες το χιόνι. Για ποιες ποικιλίες μιλάμε, πρώιμες ποικιλίες? Μιλάμε για πρώιμες ποικιλίες, για την ποικιλία Prime, Superio, Ραγί. Είναι κάποιες πρώιμες ποικιλίες που έχουν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη, λόγω της πρωιμότητας που έχουμε. Όλες αυτές οι ποικιλίες έχουν ανοίξει. Δυστυχώς τριγύσαν όλη η παραγωγή που έχουν τέτοιες ποικιλίες. Έχει καεί και το μικρό φύλλο, αλλά και ο μικρός καρπός που λέγεται σταφύλι. Έχει τσουδιστεί πάρα πολύ. Έχουμε να νιώσουμε από το 1987 αυτό το φαινόμενο στο νησί. Μήνα Μάρτιο να έχουμε τέτοιες πολλές χιονοπτώσεις, τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, παγετό, χαλαζόπτωση. Εχθές ζήσαμε τη χαλαζόπτωση, έριχνε καρύδια στην ευρύτερη περιοχή εδώ πέρα, στο βόρειο μέτωπο όλο του Ηρακλείου. Τη μια έλιαζε και την άλλη έριχνε χαλάζι. Η ελιά σε κάποιες πρώιμες περιοχές, όπως είναι ο Καρτερός, έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται ο ανθός και εκεί θα έχουν πρόβλημα. Και εκτός αυτού, η βασική καλλιέργεια στο σταφύλι και στο εινοποιήσιμο και στο επιτραπέζιο έχει κινήσει ο χυμός. Τι σημαίνει έχει κινήσει ο χυμός? Τον Απρίλιο παραδοσιακά ξεκινάνε οι χυμοί του δέντρου και ανεβαίνουν πάνω. Αν δηλαδή κόψουμε μία κλιματίδα από ένα μπέλι, είτε αυτό είναι επιτραπέζιο, είτε εινοποιήσιμο, είτε ξταφυδάμπελο, θα δούμε να στάζει, να κλαίει, όπως λέγανε οι παλιοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανωδική η αύξηση των χυμών, δηλαδή έχουν φύγει από το λίθαργο και ξεκινάνε να ανεβαίνουν πάνω στις κλιματίδες. Αυτή η χυμή όμως με τον παγετό, ξέρουμε από τη φυσική ότι όταν παγώσει το νερό, πολλαπλασιάζεται. Τα εσωτερικά αγκεία της κουρμούλας κάνε και θα δούμε το φαινόμενο. Αυτή την τυφλή ζημιά θα τη δούμε μετά από 15-20 μέρες, θεού θέλοντος, αν αυξηθούν οι θερμοκρασίες όπως πρέπει να αυξηθούν, ναι. Το άκουσα και πριν από την εκπομπή σας, που θα ανοίξουν τα μπέλια, δεν θα ανοίξουν όλοι οι οφθαλμοί. Δηλαδή αν σε μια κλιματίδα έχουμε 10 μάτια, θα ανοίξουν τα 5. Αυτό σημαίνει κατευθείαν καταστροφή για τον παραγωγό, γιατί από τα παραγωγικά μάτια, ναι, που έχει αφήσει από το κλάδιμα, τα μισά δεν θα ανοίξουν. Οπότε τα προβλήματα, δυστυχώς, τα όποια προβλήματα θα καταγραφούν το επόμενο δεκαήμερο. Θα μπορούμε να πούμε δηλαδή, κύριε Χιλετζάκη, περισσότερα. Ακριβώς. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μας, στο πετσί μας. Τη ζούμε συνεχώς. Δυστυχώς ο γεωργός περνάει δύσκολες μέρες. Είτε αυτός είναι χτινοτρόφος, είτε είναι υπαίθρια κυπευτικά, είτε είναι οι δεντρώδεις καλλιέργειες, οι ελιές και το αμπέλι. Δύσκολες μέρες για τους κύριε Χιλετζάκη, είναι κάπως νωρίς, αν και γνωρίζω βέβαια ότι η εκτίμησή σας και πάντα πέφτεται μέσα, να μιλήσουμε για τον τύπο σταφυλιού και παραγωγής που το καλοκαίρι του 2022 θα βγει κερδισμένο. Δύσκολη ερώτηση. Δύσκολη ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί ξαναεπανέλθουμε στα λόγια τα προηγούμενα. Μέχρι το καλοκαίρι έχουμε πολλούς μήνες. Αν όλα Θεού θέλοντος πάνε καλά και δεν συνεχιστούν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα κρασάμπελα, οι ποικιλίες, οι διγενείς, οι παραδοσιακές της Κρήτης μας έχουν δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Επομένως υπάρχει ένα μέλλον στις διγενείς κριτικές ποικιλίες. Και καλές τιμές, κύριε Χιλετζάκη. Οι καλές τιμές εξαρτούνται, κύριε Παναγιωτόπουλε, και ήθελα να πάω τώρα στις τιμές, ότι μπορεί να έχουμε τις καλές διγενείς ποικιλίες, να έχουμε φτιάξει καλά κρασιά. Αν ο τουρισμός πάει καλά και η εστίαση απορροφήσει το κρασί που πρέπει να απορροφήσει, θεωρώ ότι οι τιμές θα είναι καλές. Θα είναι καλές, ναι. Σε μία από τις προηγούμενες συνδέσεις μας, λένε ότι θα είναι καλές. Θα είναι καλές. Σε μία από τις προηγούμενες συνδέσεις μας, τηλεθεατής μου έστειλε μήνυμα και μου είπε να σας προτρέψω να κυνηγήσετε τη σταφίδα, την παραδοσιακή. Τον θησαυρό, όπως τον χαρακτηρίζετε κι εσείς ο ίδιος, μέσα από πρωτοβουλίες. Τι έχετε να του απαντήσετε? Προσπαθούμε και κάνουμε κάποιες κινήσεις ενός σουλτανοπαραγωγών Κρήτης που είμαστε εμείς.
η Ένωση δηλαδή Ηρακλείου, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, να βάλουμε τη σταφίδα και στα σχολεία και στα σούπερ μάρκετ και να μπει με διάφορες παραλλαγές. Οι δημοσκοπήσεις που κάναμε και οι έρευνα που κάναμε τα τελευταία χρόνια μας δείχνουν ότι δεν προτιμάει το κριτικόπουλο, αλλά ούτε και ο κριτικός που έχει στο DNA του τη σταφίδα, και ειδικά ο νομός Ηρακλείου δεν την προτιμάει σκέτη. Προσπαθήσαμε, βρήκαμε κάποιες παραλλαγές, ας το πούμε, με επικάλυψη σοκολάτας, να την κάνουμε σοκολάτα την ίδια, τη σταφιδίνη, για να μπορέσουμε να την βάλουμε μέσα και σε αρτοσκευάσματα, αλλά και σε άλλα προϊόντα, για να μπορέσουμε να τη διαθέσουμε. Η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης έχει ένα όραμα για τη σταφίδα. Έχουμε ένα σχεδιασμό. Ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Και να ξαναδούμε αυτό το χρυσάφι του νομού Ηρακλείου να επανέρχεται. Κύριε Χιλετζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να δούμε και τις επιπτώσεις και τα προβλήματα που δημιουργεί και στο πρακτικό κομμάτι ο χιονιάς στις καλλιέργειες και θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.